Ο ευτυχισμένος μαγειράς. Happy Cook. Δείτε σήμερα στο Happy Cook. Μετά τη βόλτα μας γυρνάμε σπίτι και φτιάχνουμε μία απλή σούπα με νηστίσιμο τραχανά. Αλλά και τραχανοκεφτέδες τραγανούς που συνοδεύουμε με σκορδάτη σάλτσα ταχινιού με πατζάρι. Στη συνέχεια φτιάχνουμε τέλεια σάλτσα με κιμά και τη σερβίρουμε με φασολάκια. Ναι, φασολάκια με κιμά. Άντε, βάζουμε και μια μερίδα μακαρόνια με κιμά. Ο επιτυχημένος μαγειράς Happy Cook. Το πιο σημαντικό συστατικό σε κάθε συνταγή. Ο επιτυχημένος μαγειράς Happy Cook. Είναι η διάθεσή μας και η σκέψη θετική. Ο επιτυχημένος μαγειράς Happy Cook. Κάθε μέρα είναι στο Sky. Ο επιτυχημένος μαγειράς. Ο ευτυχισμένος μαγειράς Happy Cook. Το σημερινό Happy Cook θα ξεκινήσει στο δρόμο. Έχουμε πάρει αμάξι από Θεσσαλονίκη και κατευθυνόμαστε λίγο έξω από τη Βέρεια για να επισκεφθούμε μία από τις πιο ιστορικές επιχειρήσεις τροφίμων της Συμμαθίας, που ειδικεύεται στην παραγωγή ταχινιού, χαλβά, μαρμελάδων και άλλων παραδοσιακών προϊόντων. Έφτασα λοιπόν στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις που βρίσκονται εδώ από το 2008. Η εταιρεία βέβαια έχει ιστορία που ξεκινάει από το 1927. Πάντα με γοητεύει όταν επισκέπτομαι χώρους όπου παράγονται ποιοτικά ελληνικά προϊόντα που ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο. Με τη μία φόρεσα την απαραίτητη αμφίεση και μπήκα στην καρδιά του εργοστασίου. Χάζεψα όλους τους χώρους και κατέληξα στη μονάδα παραγωγής χαλβά. Τα πιο δυνατά χαρτιά της εταιρείας είναι το ταχίνι και ο ταχινένιος χαλβάς. Ο λόγος της ποιοτικής του υπεροχής είναι κυρίως στην ποιότητα της πρώτης ύλης, δηλαδή του σισαμιού, αλλά και στον τρόπο παρασκευής του. Το ανακάτεμα των πρώτων υλών, καθώς και ο διαχωρισμός σε μερίδες, γίνεται στο χέρι με τον παραδοσιακό τρόπο. Το μόνο που γίνεται μηχανικά είναι η συσκευασία. Δεν παρέλειψα να μιλήσω στους υπερκαλοδιάθετους εργαζόμενους που μοιράστηκαν μαζί μου τα μυστικά τους. Το νούμερο ένα μυστικό, όπως μου είπαν, είναι η καλή πρώτη ύλη, αλλά και η σωστή επεξεργασία. Εγώ αυτό που κατάλαβα είναι ότι χρειάζεται και καλή διάθεση για να πετύχει ο χαλβάς. Από ό,τι βρεθείτε σε μονάδα παρασκευής ταχυνένιου χαλβά, πρέπει να δοκιμάσετε ζεστό χαλβά. Είναι άλλο πράγμα, σαν να τρως άλλο γλυκό. Τότε είναι που καταλαβαίνεις ακόμα περισσότερο το πόσο καλός και ποιοτικός είναι ο χαλβάς. Και πιστέψτε με, αυτός εδώ ήταν κορυφαίος. Βασικά την όλη διαφορά την κάνει το ταχίνι. Αν ποτέ έχετε την ευκαιρία να δοκιμάσετε το συγκεκριμένο ταχίνι, θα με θυμηθείτε. Αυτός λοιπόν ο βεριώτικος χειροποίητος χαλβάς παράγεται παραδοσιακά, χωρίς χημικά συντηρητικά ή πρόσθετα και πάντα με προσήλωση στην ποιότητα και σεβασμό στον καταναλωτή. Ο χαλβάς εδώ φτιάχνεται σε πολλές γεύσεις, όπως βανίλια, κακάο, σοκολάτα, φιστίκι και αμύγδαλο. Εδώ εκτός από χαλβά και ταχίνι, γίνεται και παραγωγή μαρμελάδων με ντόπια φρούτα ή μαθίας. Οι μαρμελάδες είναι με πάνω από 55% φρούτο και υπάρχουν πάνω από 16 διαφορετικά είδη. Δεν μπαίνουν καθόλου συντηρητικά και όταν τις τρως, είναι σαν να τρως την καλύτερη σπιτική μαρμελάδα που έχεις δοκιμάσει. Άλλα προϊόντα που φτιάχνονται εδώ είναι λουκούμια, παραδοσιακά σιροπιαστά γλυκά, αλλά και παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, ραχανάδες και νηστίσιμα ζυμαρικά με ταχίνι. Νομίζω πως με αυτά θα μαγειρέψουμε κάτι ωραίο στην κουζίνα μας. Αυτά για τώρα από εδώ. Επιστρέφουμε σπίτι με το αμάξι γεμάτο εξαίρετα παραδοσιακά βεριώτικα προϊόντα. Φύγαμε! Ο ευτυχισμένος μαγειράς Happy Cook. Γεια, ευτύχης εδώ, Happy Cook. Κάθε μέρα μαγειρεύουμε σούπερ συνταγές και σήμερα είναι η μέρα του τραχανά. Θα κάνουμε συνταγές με τραχανά, θα φτιάξουμε νηστίσιμο τραχανά και θα κάνουμε και σούπα και κεφτεδάκια με τραχανά. Ναι, 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 μείνετε μαζί μας γιατί έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Και μετά το διάλειμμα θα φτιάξουμε και μια άλλη συνταγή που ήταν αγαπημένη μου όταν ήμουν μικρός. Αλλά πάμε να ξεκινήσουμε με τον τραχανά. Ο τραχανά συνήθως είναι. Έχει μέσα γάλα. Δεν είναι νηστίσιμος, αλλά εδώ έχουμε τραχανά νηστίσιμο με ταχίνι. Πάρα πολύ ωραία γεύση και επίσης είναι θρεπτικό επειδή έχει το ταχίνι. Αντί για γάλα που περιέχει ασβέστιο και πρωτεΐνες, αυτός ο τραχανάς έχει ταχίνι που επίσης περιέχει ασβέστιο και πρωτεΐνη. Άρα είναι ένα τέλειο υποκατάστατο, αντικατάστατο, πείτε το όπως θέλετε. Και έχουμε τη ταχινόσουπα με λαχανικά που έχει μέσα και αποξηραμένα λαχανικά και αμέσως μπορείς να φτιάξεις μια ωραία νηστίσιμη και πάρα πολύ θρεπτική σούπα. Και έχουμε και τον σκέτο τραχανά με ταχίνι που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στις συνταγές που θα φτιάξουμε σήμερα. Τα υπόλοιπα υλικά για τα κεφτεδάκια του τραχανά, τα τραχανοκεφτεδάκια, έχουμε αλεύρι για κάθε χρήση. Έχουμε λεμόνι, από μπαχαρικά λευκό πιπέρι και κίμινο. Και μετά θα φτιάξω και μια σαλτσούλα με ταχίνι, με παντζάρι και σκόρδο. Και θα γίνει πάρα πολύ νόστιμα, τα βουτάμε μέσα και θα τα τρώμε. Επίσης, για την σούπα θα βάλουμε λίγο φρέσκο μαϊντανό, λίγο μπούκοβο προαιρετικά αν θέλουμε να την κάνουμε καυτερή και έχουμε και κρεμμύδι. Δεν θα βάλουμε πολλά πράγματα στη σούπα, θα την κάνουμε απλή. Λοιπόν, έχω νερό που βράζει, θα βάλω λίγο ακόμα.
Τραχανάς πρακτικά είναι ζυμαρικό. Το βράζουμε σαν ζυμαρικό. Αλλά μπορούμε να κρατήσουμε το νερό και να το κάνουμε σούπα. Και αυτή η σούπα που θα φτιάξουμε θα έχει πάρα πολύ ωραία γεύση και από τον τραχανά με το ταχίνι, αλλά και από τα λαχανικά. Βάζω το μισό πακέτο. Βάλω και το υπόλοιπο νερό που είναι ζεστό ήδη στην κανάτα. Για να ξεκινήσει να βράζει με τη μία. Και το βλέπω ανάλογα με το πώς πηγαίνει. Μπορώ να προσθέσω λίγο ακόμα νεράκι. Αυτό που θα βάλω τώρα είναι και λίγο αλάτι. Όχι πάρα πολύ. Και λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Εδώ παράλληλα στο μικρό τηγανάκι θα βάλω λίγο λάδι για να σοτάρω το κρεμμύδι. Και μετά να το βάλω μέσα και να νοστιμήσει πάρα μα πάρα πολύ. Όχι ότι δεν είναι νόστιμη, έχει μέσα και αποξηραμένο κρεμμύδι, αλλά με το φρεσκοσοταρισμένο κρεμμύδι και το λαδάκι που θα έχει, θα γίνει ακόμα πιο νόστιμη η τραχανόσουπα. Φυσικά, αν νηστεύετε και το λάδι, μπορείτε να φτιάξετε αυτή εδώ τη σούπα και να μην προσθέσετε το ελαιόλαδο, επειδή έχει το ταχίνι, είναι και νόστιμη και θρεπτική. Ωραία, στο άλλο κατσαρολάκι θα βάλω να βράσω τον σκέτο τραχανά. Και με αυτόν εδώ θα φτιάξω τους ταραμοκεφτέδες, λέω. Τους τράχανοκεφτέδες. Μπερδεύεσαι, εύκολα. Ουσιαστικά ο τραχανάς είναι σαν ζυμαρικό. Αυτός περιέχει αλεύρισή του, συμμυθάλι ψηλό και ταχίνι. Αυτό θα το φτιάξω σαν μακαρόνια, δηλαδή θα βάλω εδώ και μετά θα το στραγγίσω. Και το θέλω σχετικά στραγγισμένο για να το χρησιμοποιήσω στους κεφτέδες μου μέσα στο μείγμα. Ωραία. Θα μιλώσουμε, δεν χρειάζεται τόσο δυνατά. Και θα βάλουμε τώρα εδώ πέρα το κρεμμυδάκι, να το σοτάρουμε ελαφρώς. Φτάνει αυτό. Και μέσα στο κρεμμύδι εδώ θα βάλω και λίγο μπούκοβο. Και το βάζουμε στο λάδι το μπούκοβο για να βγάλει τα αρώματά του. Ωραία. Ωραία, σε λίγο θα βάλω το σοταρισμένο κρεμμύδι μέσα στον τραχανά. Όπα εδώ, προσοχή να μας κολλήσει. Αν χρειάζεται βάζουμε λίγο ακόμα νεράκι. Για να μην χάσει τη σουπένια υπόσταση, το νερό να είναι ζεστό. Να κόψω και λίγο μεδανό για να σερβίρουμε στο τέλος από πάνω. Βάλω τα μεγάλα κουτσάνια. Ωραία. Ωραία, και τώρα πάμε να βάλουμε το κρεμμύδι μέσα στο τραχανά. Τώρα θα έχει τέλεια γεύση. Παίρνει και το μπουκοβάκι έτσι να γίνει ελαφρώς πικάντικος. Φυσικά εσείς μπορείτε, αν θέλετε, να βάλετε έξτρα μπουκοβο στο πιάτο σας. Και να φέρουμε ένα πιατάκι. Για ακόμα περισσότερη γεύση μπορείτε να βράσετε το τραχανά μέσα σε ζωμό λαχανικών. Αλλά όχι σε ζωμό κοτόπουλου ή τίποτα τέτοιο, γιατί θα σταματήσει να είναι νηστίσιμος. Λοιπόν, μπορούμε να το κάνουμε όσο πυκτό θέλουμε. Εμένα μου αρέσει να είναι έτσι αρκετά χυλωμένος. Πω, τέλεια. Βάλουμε και λίγο μαϊδανό φρέσκο. Λίγο μπουκοβάκι. Και έτοιμο. Για την τέλεια νηστίσιμη τραχανόσουπα χρειαζόμαστε μισό πακέτο νηστίσιμο τραχανά με ταχίνι και λαχανικά, 2 λίτρα νερό, ένα ξερό κρεμμύδι, ένα κουταλάκι ορυκτό αλάτι μαλαΐων, μισό κουταλάκι λευκό πιπέρι, 1/4 κουταλάκι μπουκοβό προαιρετικά, 1 κουταλιά μαϊντανό και 1 κουταλιά ελαιόλαδο για κάθε μερίδα. Αν θέλετε να ξαναδείτε τη συνταγή ή να διαβάσετε τελικά, μπείτε στο bletsas.gr. Καλή επιτυχία και καλή όρεξη! Ο ευτυχισμένος μαγειράς Happy Cook! Ωραία, πάμε τώρα να στραγγίσουμε λίγο τον άλλον. Έτοιμος είναι και αυτός, ο σκέτος. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τους τραχανοκεφτέδες. Έχουμε εδώ πέρα ένα μεγάλο μπολ.
Θα βάλω μέσα από τον τραχανά μου, ο οποίος προσπαθώ να πάρω πάρα πολύ υγρό, αλλά επειδή θα βάλω αλεύρι δεν με ενοχλεί. Ωραία. Πάμε να αλατίσουμε ελαφρώς και να βάλουμε λίγο κίμινο και λίγο λευκό πιπέρι, 1/4 κουταλάκι, και θα βάλουμε ένα κουταλάκι baking powder και αλεύρι για κάθε χρήση. Περίπου όσο τραχανά βάζουμε τόσο αλεύρι, αλλά θα δούμε ανάλογα με το πόσο υγρασία έχει κρατήσει ο τραχανάς. Ανακατέψουμε. Και επίσης θέλουμε και κάτι λίγο όξινο, να βάλω λίγο ξυδάκι. Έχω εδώ λευκό ξύδι βαλσάμικο. Τέλεια. Ωραία. Βάλουμε λίγο ακόμα. Λοιπόν, και έχω εδώ λάδι που ζεσταίνεται. Μπορώ να το βάλω εδώ μπροστά, να το έχουμε πρώτη μούρη. Ωραία, βάζω λίγο στο μπολ εδώ λίγο αλευράκι. Επιπλέον για να τους αλευρώσω ελαφρώς πριν τους βάλω μέσα, να βάλω τα γαντάκια για να μην γίνουμε χάλια. Και πάμε τώρα να φτιάξουμε τραχανοκεφτέδες. Νηστίσιμους τραχανοκεφτέδες με τραχανά νηστίσιμο που έχει μέσα ταχίνι. Λοιπόν, παίρνουμε εδώ πέρα λίγο από το μείγμα μας, το κάνουμε σε σχήμα μπάλαση κεφτέ. Αυτό εδώ είναι. Και το βουτάμε. Δεν θέλουμε υπερδυνατή φωτιά, θέλουμε να καίει το λάδι, αλλά όχι να καούνε. Στα τουρκικά ο τραχανάς λέγεται τραχανάς, λέγεται τάρχανάς. Αλλαγή γραμμάτων. Και ορίστε ένας διαφορετικός κεφτές, που επειδή έχει μέσα το ταχύνι είναι πάρα πολύ θρεπτικός. Ωραία, αφήνουμε αυτούς να τηγανιστούνε. Αφήνω αυτό στο πλάι, να φτιάξουμε μια γρήγορη σαλτσούλα με ταχύνι για να συνοδεύσουμε τους τραχανοκεφτέδες. Ο ευτυχισμένος μαγειράς. Happy cook! Ωραία, λοιπόν, για τη σάλτσα μας έχουμε πατζάρι και ταχύνι. Αυτά είναι τα δύο βασικά πράγματα. Θα την κάνουμε πάρα πολύ νόστιμη, πάρα πολύ θρεπτική. Και είναι λίγο διαφορετική από ό,τι ίσως έχετε συνηθίσει. Λοιπόν, θέλει λίγο προσοχή το πατζάρι να μην λερώσουμε, το μπάγκο ή οτιδήποτε άλλο. Χέρι κλπ. Λοιπόν, με ένα κανονικό πατζάρι, μισό τεράστιο γίνεται συνταγή. Λοιπόν, αυτό δεν είναι βρασμένο πατζάρι, αυτό που είναι στον ατμό. Δεν έχει συντηρητικά και δεν έχει ούτε ξύδι μέσα, ούτε αλάτι, ούτε ζάχαρη, ούτε τίποτα. Σκέτο είναι. Και είναι ιδανικό για τέτοιου είδους συνταγές. Αν δεν θέλετε, ας πούμε, να βράσετε ένα πατζάρι για να κάνετε μια απλή σως. Βάλουμε και ταχίνι. Ταχίνι από τη Βέρεια που πήγαμε ταξίδι πριν από λίγο καιρό και είναι εξαιρετικής ποιότητας, από διαλεχτά σουσάμια. Και μπορούμε να μην βάλουμε ελαιόλαδο για να είναι και αλάδωτη αυτή η συνταγή. Βάλω λίγο λευκό πιπέρι. Αλατάκι. Και θα βάλουμε τώρα και λεμόνι. Στύψω το λεμόνι έτσι επί τόπου. Και σκόρδο! Σκόρδο! Αυτή η συνταγή, προαιρετικό είναι το σκόρδο, αλλά πιστεύω ότι δεν γίνεται χωρίς σκόρδο. Μια σκελιδούλα. Είναι ό,τι πρέπει. Κλείνουμε και χτυπάμε. Ωραία, έτοιμη η κρέμα. Κοιτάξτε πόσο τέλεια είναι, πόσο φανταστική. Μυρίζει ταχύνι και έχει χρώμα πατζάρι. Τέλεια. Και να βάλουμε εδώ σε ένα μικρό μπολάκι. Τέλεια. Και νομίζω ότι και αυτά είναι έτοιμα. Φέρω λίγο χαρτί. Ναι, για να απορροφήσει το πολύ λάδι και να τα βγάλουμε. Πάρα πολύ ωραία φαίνονται τα τραγανά, έχουν πάρει ελαφρώς χρωματάκι, χρυσαφένιο. Να τα τραχανοκεφτεδάκια μας. Ωραία.
Αυτός είναι ο τέλειος τρόπος για να νηστεύεις πάρα πολύ νόστιμα. Λοιπόν, έχουμε και τα τραχανοκεφτεδάκια. Θα βάζουμε και αυτά μπροστά και πριν τελειώσουμε με το τραχανοπάρτι, θα πω ότι αυτόν εδώ τον υπόλοιπο τραχανά που έχω εδώ στην κατσαρόλα, μπορώ να πάρω έτσι μια κουταλιά τώρα που έχει ψιλοσφίξει, να το βάλω σε ένα ταψάκι. Έτσι απλώς, να τον απλώσω και να το ψήσω σε σχετικά χαμηλή θερμοκρασία, 150 βαθμούς, για ένα 20 λεπτό με μισή ώρα. Και αυτό θα γίνει σαν βάση για πίτσα, που μπορείς να κάνεις τραχανοπίτσα. Λοιπόν, το βάζουμε μέσα. Και εσείς ζείτε τα υλικά για να φτιάξετε αυτές τις τέλειες συνταγές στο σπίτι. Για τους υπέροχους τραχανοκεφτέδες χρειαζόμαστε 100 γραμμάρια τραχανά βρασμένο, μία κούπα αλεύρι για κάθε χρήση στην κίτρινη συσκευασία, ένα κουταλάκι ορυκτό αλάτι μαλαϊών, μισό κουταλάκι λευκό πιπέρι, μισό κουταλάκι κίμινο, ένα κουταλάκι baking powder και ένα κουταλάκι ξύδι βαλσάμικο κλασικό. Για τη σάλτσα μας, το παντζαρένιο dip με σκόρδο και ταχίνι, χρειαζόμαστε 4 κουταλιές ταχίνι, πολτό από σουσάμι, ένα παντζάρι βρασμένο, μισό λεμόνι, μία σκελίτα σκόρδο, μισό κουταλάκι ορυκτό αλάτι μαλαϊών και 1/4 κουταλάκι λευκό πιπέρι. Αν θέλετε να ξαναδείτε τη συνταγή ή να διαβάσετε τελικά, μπείτε στο bletsas.gr. Καλή επιτυχία και καλή όρεξη! Ο ευτυχισμένος μαγειράς. Happy Cook! Το ψυγείο είναι η καρδιά της κουζίνας. Εκεί συντηρούνται τα φρέσκα τρόφιμα και η σωστή του λειτουργία επηρεάζει τη διατροφή μας και τη μαγειρική μας. Επέλεξε ένα ψυγείο με αναδιπλούμενα ράφια για καλύτερη οργάνωση. Φρόντισε να έχει ρυθμιζόμενα ράφια ανάλογα με το μέγεθος των μπουκαλιών που θες να βάλεις και πρόσεξε να έχει όσο δυνατόν μεγαλύτερη χωρητικότητα για τις ίδιες εξωτερικές διαστάσεις. Με αυτόν τον τρόπο το ψυγείο σου θα είναι σωστά οργανωμένο και έτσι θα γλιτώνεις χώρο στην κουζίνα και χρόνο στη μαγειρική, που θα είναι και πολύ καλύτερη. Αυτά! Πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Ευτυχισμένος μαγειράς. Happy Cook! Ο ευτυχισμένος μαγειράς. Happy Cook! Γεια, ευτύχης πάλι εδώ. Επιστρέψαμε και τώρα θα φτιάξουμε φασολάκια με κιμά. Είναι μια συνταγή που μου έφτιαχνε η γιαγιά μου όταν ήμουν μικρός. Ξέρω, πολλοί θα ακούσετε φασολάκια με κιμά και θα πείτε τι είναι αυτό. Και ξέρω, ναι, μακαρόνια με κιμά πολύ καλύτερα, αλλά φασολάκια με κιμά είναι κάτι που πρέπει να δοκιμάσετε μια φορά. Είναι πάρα πολύ ωραία συνταγή και τη λατρεύω. Έχει ουσιαστικά κιμά, σαν να φτιάχνεις μακαρόνια με κιμά, αλλά προς το τέλος βάζεις και τα φασολάκια μέσα που μαγειρεύονται όλα μαζί και παίρνουν πάρα πολύ ωραία γεύση. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτά εδώ τα φασολάκια που είναι ήδη καθαρισμένα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ή κατεψυγμένα ή φρέσκα, απλώς τα φρέσκα πρέπει να τα καθαρίσετε. Και αυτό που κάνει σούπερ ιδιαίτερη τη συνταγή είναι ο κιμάς που χρησιμοποιούμε. Δεν είναι ότι και ό,τι κιμάς, είναι μοσχαρίσιος κιμάς από ζώα που τρέφονται με λιναρόσπορο και διάφορα μυρωδικά και με αυτόν τον τρόπο το κρέας έχει ωμέγα 3 λιπαρά και εκπληκτική γεύση. Άρα αναζητήστε αυτό εδώ πέρα για να μεταμορφώσετε το φαγητό σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Και είναι ο λόγος που δεν χρησιμοποιούμε και πάρα πολλά μπαχαρικά. Βάλω λίγο πιπεράκι, λίγο πάπρικα, λίγο. Αλλά από εκεί και πέρα θα αφήσω τα αρώματα που έχει το κρέας να επικρατήσουν στο πιάτο. Είναι από μια φάρμα εδώ κοντά στη Βέρεια που είχαμε πάει πρόσφατα και νομίζω ότι αν τα βρείτε θα καταλάβετε διαφορά. Λοιπόν, πρώτο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι να ζάρουμε λίγο το λάδι στο τηγάνι. Και θα βάλω λίγο το κρεμμυδάκι. Δεν βάζω πάρα πολύ κρεμμύδι για τον ίδιο λόγο. Δεν θέλω να επικρατήσει η γεύση του κρεμμυδιού. Βάλω και λίγη πάπρικα σε αυτό το σημείο. Και το πιπεράκι. Ωραία. Ήδη μοσχομύρισε η κουζίνα. Και πάμε να ανοίξουμε το κιμά. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι ένα κιλό.
χρησιμοποιήσω το μισό για να χωρέσουν και τα φασολάκια. Ωραία, και το σημαντικό με το κιμά είναι λίγο να τον διαλύσουμε πριν μπει μέσα, αλλά μπορούμε να το ρίξουμε μέσα και μετά να το διαλύσουμε. Αυτά τα μοσχαράκια εκεί πέρα στη φάρμα, στη Βέρεια, έχουν κάτι πολύ ιδιαίτερο. Ακούνε κλασική μουσική και το κάνουν αυτό γιατί οι έρευνες έχουν δείξει ότι με αυτόν τον τρόπο είναι πιο ήρεμα τα ζώα. Και όταν ζουν πιο ήρεμα, το κρέας τους γίνεται πιο μαλακό και πιο νόστιμο. Αν θέλετε να δείτε το βίντεο που κάναμε εκεί στη Βέρεια και περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο bletsas.gr, θα φτιάξουμε ένα αρθράκι και θα βάλουμε και βίντεο. Ωραία, θέλουμε δυνατή φωτιά να σοταριστεί ο κιμάς. Όταν δεν θα βλέπουμε καθόλου κόκκινο, θα μπορούμε να συνεχίσουμε. Συνήθως στους κιμάδες σβήνουμε με λίγο κρασάκι, μπορούμε να βάλουμε λίγο λευκό κρασί, αλλά και να μην βάλετε, επειδή έχει τόσο ωραία γεύση και τόσο ωραίο άρωμα αυτός ο κιμάς, θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Εγώ δεν θα βάλω, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, επειδή δεν θέλω να βάλω πάρα πολλές γεύσεις και να το κουράσω. Ο ευτυχισμένος μάγειρας. Happy Cook. Έχω δύο είδη ντομάτας και σάλτσα και ψιλοκομμένο ντοματάκι. Έτσι για να γίνει αρκετά σαλτσερό, να έχει και το κομματάκι που μου αρέσει, αλλά να πάρει και αρκετά κόκκινο χρώμα και να έχει σάλτσα για να είναι ζουμερό στο τέλος το φαγητό. Θα χαμηλώσω τη φωτιά και θέλει να σιγοβράσει, αλλά πριν το αφήσω να σιγοβράσει θα βάλω και λίγο ζαχαρίτσα για να ρυθμίσω λίγο τη γλυκύτητα της ντομάτας. Περίπου ένα κουταλάκι θέλει. Ωραία είναι εδώ. Ωραία, θα βάλω και μία σταλίτσα ξύδι, λιγότερο από ένα κουταλάκι, και ο λόγος που το κάνω είναι λίγο να δώσω λίγο μία μικρή οξύτητα, ελαφρώς. Μπορούμε να βάλουμε και αλάτι, ορυκτό αλάτι μαλάιον. Το βάζουμε σε αυτό το σημείο, δεν το βάζουμε πριν που τσιγαρίζουμε το κιμά για να μην σκληρύνει. Το βάζουμε στη σάλτσα. Και τώρα θα το αφήσουμε αυτό να σιγοβράσει για περίπου 20 λεπτά με μισή ώρα. Θέλουμε να μαλακώσει και αν νιώθουμε ότι στεγνώνει πάρα πολύ, προσθέτουμε λίγο νεράκι. Το αφήνουμε να σιγοβράσει. Εσείς ζείτε τα υλικά για να φτιάξετε αυτή την τέλεια συνταγή φασολάκια με κιμά στο σπίτι. Για τα τέλεια φασολάκια με κιμά χρειαζόμαστε 1 κιλό φασολάκια πράσινα λεπτά, μισό κιλό μοσχαρίσιο κιμά με ωμέγα 3 λιπαρά, 200 γραμμάρια ψιλοκομμένα ντοματάκια, 200 γραμμάρια πελτέ ντομάτας, ένα κρεμμύδι, ένα κουταλάκι αλάτι, μισό κουταλάκι πάπρικα και 1/4 κουταλάκι φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι. Αν θέλετε να ξαναδείτε τη συνταγή ή να διαβάσετε τα υλικά, μπείτε στο bletsas.gr. Καλή επιτυχία και καλή όρεξη. Ο ευτυχισμένος μαγειράς. Happy Cook. Ωραία. Παίρνουμε εδώ τα φασολάκια μας και τα βάζουμε μέσα. Θα συνεχίσει να βράζει ο κιμάς και θα βράσουν και 10 λεπτά τα φασολάκια. Αν τα θέλετε πολύ νιανιά, αφήστε τα πολύ ώρα ή βράστε τα ξεχωριστά και μετά βάλτε τα μέσα. Εμένα μου αρέσει το φασολάκι να κρατάει λίγο, έτσι έχει και πιο πολλές βιταμίνες. Μπορούμε να ανακατέψουμε, να δούμε αν χωράνε και άλλα. Τώρα τα φασολάκια θα βγάλουν λίγα υγρά και θα τα αφήσουμε να βράσουν για περίπου 10 λεπτά, να μαλακώσουν και μετά θα είναι τέλεια, έτοιμα, φανταστικό το φαγητό μας. Ο ευτυχισμένος μαγειράς. Happy Cook. Λοιπόν, έτοιμα τα φασολάκια. Δεν θέλουμε να μαγειρευτούν πάρα πολύ, να μείνουν και λίγο ζωντανά, αλλά έχει αλλάξει το χρώμα τους, έχουν σκουρίνει ελαφρώς. Έχουμε σερβίρει και μια τέλεια μακαρονάδα, γιατί με τέτοιο σούπερ κιμά δεν μπορείς να μην φας και μια μακαρονάδα. Και πάμε να φέρω ένα πιάτο για τα φασολάκια. Ωραία, πω. Πραγματικά μου θυμίζει τα παιδικά μου χρόνια και τη γιαγιά αυτό το φαγητό. Μετανό μπορούμε να βάλουμε λίγο από πάνω στο πιάτο, έτσι γύρω γύρω. Βάλουμε και εδώ. Και μπορούμε να τρίψουμε λίγο τυρί. Επιβάλλεται στα μακαρόνια.
και προαιρετικά στα φασολάκια. Τέλεια. Λοιπόν, φασολάκια με κιμά. Πρέπει να το δοκιμάσετε, είναι πάρα πολύ ωραίο. Με τον εκπληκτικό κιμά, τα μοσχάρια που ακούνε κλασική μουσική. Και όταν το φτιάξετε, πείτε μας τη γνώμη σας, θα ανεβάσετε μια φωτογραφία στο Facebook ή το Twitter. Αυτά! Λοιπόν, θα τα πούμε την επόμενη φορά. Να θυμάστε ότι το πιο σημαντικό συστατικό σε κάθε συνταγή είναι η καλή μας διάθεση. Ωραία. Πιάσουμε και το πιρούνι. Να δοκιμάσω λίγο τον κιμά. Τόσο γευστικός, τόσο αρωματικός, τόσο νόστιμος. Πάρα πολύ ωραίο. Άντε, γεια. Φτιάξε σούπα τραχανά και θα έχεις πιάτα αδιανά. Φτιάξε και φτεδάκια με τραχανά, είναι και νηστίσιμα. Και φασολάκια με κιμά, μια συνταγή απ' τη γιαγιά. Είναι τόσο τέλεια με αυτό το κιμά που θα φτιάξουμε. Και μακαρόνια με κιμά. Γεια! Yeah.